Με μια ευνηδιαστική επιθετική ενέργεια, οι Ουκρανοί διέσχισαν τον ποταμό Δνύπερο κοντά στην πόλη της Χερσόνας. Πέρασαν στην αριστερή όχθη και δημιούργησαν προγεφύρωμα, εχμαλωτίζοντας μάλιστα Ρώσους στρατιώτες. Λόγω της πολύ άσχημη τακτικής κατάστασης στα μέτωπα της Απορίζια και του Ντομπάς, οι Ουκρανοί αναζητούν τρόπους να δημιουργήσουν αντιπερισπασμούς και να πετύχουν τουλάχιστον κάποιες νίκες που θα τους αποφέρουν εντυπωσει. Συγκεκριμένα την περιοχή είχε υπό την επίβλεψή του ένα τάγμα Ρώσων-Κοζάκων, το οποίο φέρεται να εφνιδιάστηκε ολοκληρωτικά. Το προγεφύρωμα αυτό οι Ουκρανοί το δημιούργησαν πριν από μερικέ ημέρε και έκτοτε όχι μόνο δεν υποχρεώθηκαν να το εγκαταλείψουν, αλλά το έχουν επεκτείνει. Οι Ρώσοι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν γρήγορα και με ισχύ, όπω είχαν κάνει και την πρώτη φορά στη γέφυρα Ντονόφσκι πριν από 1,5 μήνα, όταν εξαίρωσαν τη δύναμη των Ουκρανών αυτών, που και τότε είχαν δημιουργήσει ένα απειλητικό προγεφύρωμα στην αριστερή όχθη του Δνύπερου, με πύραυλο Ισκαντερέμ. Το νέο Ουκρανικό προγεφύρωμα απέχει από την Κρυμαία 83 χιλιόμετρα. Η Ουκρανική επίθεση έλαβε χώρα δυτικά του τάγματο των Ρώσων Κοζάκων. Προς το παρόν οι συγκεντρώνουν δυνάμεις για να το εξαλείψουν.